Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Δοκιμάζουμε Το. Είναι η σειρά στην οποία δοκιμάζουμε παιχνίδια και σήμερα θα παίξουμε το WRC 10, το official game προφανώς. Και για να έχεις πατήσει αυτό το βίντεο, πάει να πει ότι σου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Δεν έχω πολλούς τέτοιους fans στο κανάλι, οπότε καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ που πάτησες. Και πιθανότητα πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε γιατί το 10. Το παιχνίδι αυτό πρέπει να κυκλοφόρησε το 2021. Η απάντηση είναι ότι το έχω στο library από τότε που μου το στείλανε, δεν το τσέκαρα ποτέ. Και έχω φάει μια φρίκη τώρα τελευταία και κάθομαι και παίζω στο σαλόνι μου έτσι κάποιες πιστούλες μόνος μου εκεί και προσπαθώ να σπάσω κάποια έτσι ρεκόρ του εαυτού μου χαλαρά και λέω ξέρετε κάτι, ήρθε η ώρα να το δούμε και στο κανάλι. Πριν προχωρήσουμε να σας πω ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από enepa.com, site στο οποίο μπορείς να αγοράσεις φθηνότερα παιχνίδια, οπότε αν θες να αγοράσεις είτε αυτό είτε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι της αρεσκίας σου, να κλειτώσεις λεφτά την τσέπη σου και να στηρίξεις και εμένα, τσέκαρε το βιντεάκι που ακολουθεί για να ενημερωθείς και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enepa.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enepa.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Sarcards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από enepa και να στηρίξεις και εμένα σε αυτή τη χορηγία, πάτε τα link κάτω στην περιγραφή και κάνε το παιχνίδι που θέλεις δικό σου. Αυτά! Πάμε πίσω στο βίντεο. Λοιπόν, και αφού πλέον ξέρεις από πού μπορείς να αγοράσεις φθηνότερα παιχνίδια, πάμε να πατήσουμε start για να παίξουμε. Και μπήκαμε στο παιχνίδι. Κάπου εδώ να ενημερώσω εγώ ότι θα παίξουμε με controller. Δεν έχω τιμονιέρα δυστυχώς. Παλιά δεν είχα ούτε καν controller για να παίξω αυτά τα παιχνίδια. Με keyboard δεν παίζονται με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, μια μέση λύση είναι το controller. Το ορθόδοξο, το παλιό, το χειριστήριο. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει online events, εδώ έχει πραγματάκια. Όπως και solo, να κάνεις καριέρα. Μπορείς να παίξεις απλά quick play όπως κάνω εγώ. Να παίξεις seasons κανονικότατα. Και έχει και multiplayer εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω πόσους παίκτες μπορούν να παίζουν γιατί το παιχνίδι είναι ήδη παλιό. Δεν ξέρω πόσο hardcore fans έχει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάμε να δούμε λίγο το quick play. Έτσι, να το δούμε λιγάκι. 21 special stages που βλέπω εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε έχει πάει ήδη γιατί αυτό παίζω όλη την ώρα. Έχει την Ελλάδα, παιδιά, έχει το Ράλι Ακρόπολης. Ένα από τα πιο δύσκολα στην Ευρώπη όπως λέει εδώ πέρα. Με δύσκολο τερέν, ζεστή θερμοκρασία, μιλάμε για την κόλαση έτσι. Λοιπόν έχει πάρα πολλές χώρες, Ιαπωνία, Ισπανία βλέπω εδώ πέρα και Βέλγιο, Εστονία, Κένια. Βλέπετε εδώ πέρα, έχω παίξει και στην Κένια. Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία, Σουηδία και Μόντε Κάρλο. Λοιπόν, εμείς πάμε λίγο για Ελλάδα να το τσεκάρουμε λιγάκι. Και έχει Ακρόπολη Shakedown, Ψάθα, Άμφισα, Παλαιοχώρη και Μεντενίτσα. Αυτές τις περιοχές έχει. Πάμε να παίξουμε εδώ στην Ακρόπολη που είναι και πάρα πολύ μικρή πίστα. Ας πούμε ότι θα είναι. Πάει για βραδάκι, πάει να ανοιχτώσει. Έχει πάρα πολλούς καιρούς όπως βλέπετε. Θα παίξουμε με καθαρό καιρό και έχει και πάρα πολλά αμάξια εδώ πέρα για να διαλέξουμε. Εγώ θα παίξω με εδώ πέρα γιατί έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει το Volkswagen Polo Rally 2. Γενικά είμαι Volkswagenάκια στη ζωή μου, να ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει και το μπλε το χρώμα. Οπότε θα πάμε να παίξουμε εδώ με τους Σουηδούς φίλους μας, τον Κριστόφερσον και τον Patrick Barth, που είναι συνοδηγός. Έχω ξαναπαίξει την πίστα, δεν ξέρω αν έχει κρατήσει το φάντασμά μου, το χρόνο, για να δούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Έτσι πάει αυτό. Κάνεις ένα χρόνο, μετά έχεις το φάντασμά σου εκεί πέρα, προσπαθείς να τον νικήσεις, να κάνεις καλύτερο χρόνο και κάπως έτσι προπονείσαι. Επίσης, σου έχει και leaderboard με όλους τους παίκτες που παίζουν τις πίστες, ώστε να προσπαθήσεις να πας όσο ψηλότερα γίνεται. Έχει πάρα πολλές επιλογές εδώ πέρα να διαλέξουμε πράγματα, αλλά εμείς απλά θα πάμε να παίξουμε. Δεν είμαστε και τίποτα expert. Πάμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα αυτό. Πάμε λίγο. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Δυναμικά, πρώτη στροφή. Ευτυχώς πήγε όλα καλά. Περιμένω εδώ και που είναι η Ακρόπολη, έτσι. Γιατί η Ακρόπολη μου λέει, δεν βλέπω κάποια θέα εδώ πέρα. Μισό λεπτό και να πατήσουμε και κανέναν άνθρωπο. Ωραία, και ξεκινάω. Δυναμικά τον γκάζωμα. Λίγο φρένο θέλει εδώ πέρα. Όπα, έγινε και η κολλιά. Πάρα πολύ καλή δόνηση. Νιώθω λες και όντως τρίζει όλο αυτό πάνω στο δρόμο το χειριστήριό μου. Και προσοχή λίγο, τρεχαρντάρω, μην βγω λίγο έξω από το δρόμο. Έχει γκρεμό δεξιά μου. Καλά πήγε το πράγμα. Κάπου πάτησα. Δυστυχώς. Κάποιος πάτησα και έχασα κάποια δευτερόλεπτα. Δεν ήταν το φάντασμά μου. Ίσως πάω πολύ καλύτερα από ό,τι πριν ή δεν έχω το φάντασμά μου ακόμα. Λογικά πάω και καλύτερα από πριν γιατί είμαι πάρα πολύ γαμάτος. Λοιπόν, θα πατήσουμε λίγο φρένο εδώ πέρα και τελείως θα κουρέψουμε τον καζόν. Οχ. Κουρέψαμε καζόν, σας το είπα ότι θα γινότανε. Θέλει λίγο περισσότερο προσοχή. Να πούμε λίγο καλύτερες στροφές. Ωραία. Ωραία μια στροφάρα. Τη γλιτώσαμε τη στροφάρα. Εδώ έχουμε μεγάλη στροφή. Ου, κοιτάξτε το λιφτάκι. Να το φάντασμά μου, εμφανίστηκε μπροστά, μας πέρασε γιατί εγώ έπεσα πάνω σε κάτι πέτρες. Πρέπει να κάνουμε μάχη τώρα να το προσπεράσουμε. Βλέπετε εδώ είχα πάει καλύτερα εγώ ή απλά τώρα πάω πάρα πολύ χειρότερα γιατί είναι το άγχος της σκηνής. Τώρα με γράφει κάμερα. Α, και χάσαμε. Δυστυχώς. Δεν πήγαμε καλά, οπότε θα προσπαθήσουμε άλλο ένα restart
Πάμε πάλι το ίδιο να προσπεράσω λίγο τον εαυτό μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξεκινάμε πάλι δυναμικά. Πάμε να δούμε. Πρώτη στροφή. Πρέπει να γίνει καλά, παιδιά. Τελικά είχα φάντασμα. Στην αρχή πήγαινα χαλαρά γιατί λέω: OK, δεν έχω αντίπαλο. Τελικά έχω τον αντίπαλο, τον καλύτερο μου εαυτό που λέμε. Οπότε, πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας. Θα κάνουμε ένα τέλειο run. Όσο γίνεται, μην πατήσουμε ανθρώπους αυτή τη φορά. Νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο, έτσι. Είναι και ο λόγος που δεν πάω να δω από κοντά WRC. Άμα είναι κανένας τρελός. Κάποιος άσχετος βασικά, γιατί δεν νομίζω να είναι τρελός. Κοιτάξτε πώς πάει ο εαυτός μου. Τα είχα πάει πολύ καλύτερα. Έχω πολύ track τώρα. Οκ, είχα τρακάρει εδώ, είχα χάσει λίγο χρόνο. Βλέπετε. Και θα πάρω την ευθεία. Πού πας ρε, γιατί πας τόσο γρήγορα? Ωραία, είχα βγει έξω εδώ πέρα. Ξαναβγήκα και τώρα όμως. Καλά, ίδια πάω. Είναι λες και οδηγούσα πριν εγώ και οδηγάω και τώρα εγώ. Πάμε λίγο χειρόφρενα. Κοιτάξτε να δείτε. Μην οδηγάς τόσο καλά. Και επειδή ξέρω κιόλας ότι είμαι εγώ, δεν υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης ότι μπορεί, ας πούμε, να τρακάρω. Ωραία, εδώ τον πέρασα. Τον εαυτό μου. Μιλάς στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου. Πάμε λίγο. Εδώ ήθελε χειρόφωνο κανονικά, αλλά το πάω πολύ συντηρητικά, έτσι κι αλλιώς εγώ οδηγούσα πριν. Άμα ήταν κάποιος πιο ταλαντούχος, ας πούμε ο Άξελ, εδώ θα με έχει κατουρίσει. Νομίζω το έχω. Νομίζω το έχω αν δεν πάει κάτι πολύ στραβά. Ωραία. Τουλάχιστον περάσαμε τον εαυτό μας. Είναι ένα βήμα αυτό, παιδιά. Πάμε continue. Και πάμε να δοκιμάσουμε λίγο και την πίστα στην Κένια. Υπάρχει μια πίστα εδώ πέρα. Κένια Shake Down. Στην αρχή πάει τελείως ευθεία. Εδώ θα παίξουμε πρωί-πρωί και θα έχουμε και λίγο, βροχή. Να το δούμε και αυτό. Θα πάμε με το ίδιο αμαξάκι, ίδιο κρου. Και νομίζω πως και εδώ έχω κάνει ένα run. Πολλά run βασικά. Οπότε ίσως το φάντασμα εδώ δεν μπορέσουμε να το νικήσουμε γιατί θα είμαι πάρα πολύ καλός στο φάντασμα. Όχι σήμερα στο βίντεο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε την βροχή. Να δούμε και το άλλο έτσι. Να μην σηκώνει και σκόνη. Θέλω. Οπ. Δεν πήγε καλά. Έκλεψα. Το παραδέχομαι. Ξεκίνησα πριν μου πούνε go. Restart. Ήμουν αυγιαστικός. Πάμε go τώρα. Ωραία, πήγε όλα μια χαρά. Και θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί εδώ πέρα καταρχάς βρέχει. Βλέπετε κάτω το έδαφος. Είναι λίγο σκοτεινό. Είναι όλη ευθεία εδώ στην αρχή που το έχω παρατηρήσει. Μικρή πιστούλα. Και για να δούμε τώρα εδώ. Το θυμάμαι εδώ. Έχει κάτι ανυψωματάκια. Τα οποία είναι εύκολο να σε πετάξουν εκτός χάρτη. Βλέπετε εδώ πέρα πως τα γκρέμισα όλα. Λες και παίζω GTA και τράκαρα. Οπότε πάμε για restart, παιδιά. Γιατί το πράγμα δεν πήγε καλά. Και επίσης. Να ανάψουμε και τα φώτα αυτή τη φορά. Έχω και φώτα. Γι' αυτό έχασα. Δεν έλαβα τον δρόμο μπροστά μου. Με πέρασε το φάντασμά μου, παιδιά. Για μισό λεπτάκι να δούμε εδώ πέρα. Παιδιά, η βροχή είναι αρκετά ενοχλητική. Αλλάζει όντως τη φάση όλη. Με έχει περάσει εδώ το φάντασμα. Θα το περάσουμε εμείς τώρα στην πορεία. Όχι, είμαι πολύ κλειστά. Έβαλα χειρόφρενο. Με το χειρόφρενο με ίσιοσε. Όχι, δεν με ίσιοσε. Έχει φύγει ο εαυτός μου. Βλέπετε, εδώ πήγε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να τον νικήσουμε μετά στις στροφές από ό,τι βλέπω. Έχει βγει έξω εδώ στα δεντράκια. Απ' έξω έχω πάει. Τι κάνει ρε! Τι κάνει αυτός ρε! Οχ. Για κάποιο λόγο δεν πήγε καλά το πράγμα. Respawn! Καλά και το φάντασμα κι εγώ. Κάνει μπάμε το φάντασμα είναι δικό μου καταρχάς. Παίζει σαν να παίζει GTA τους αγώνες του WRC. Τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Κοιτάξτε πόσο στενά είναι εδώ πέρα μέσα στη ζούγκλα. Μέσα στη ζούγκλα μας έχουν βάλει. Ω, πέταξε και νερά. Πάμε λίγο. Και πού είμαι εγώ σίγουρος τώρα ότι το φάντασμά μου δεν έχει παίξει αυτή την πίστα όταν δεν έβρεχε. Αδικία. Είχε παίξει με καλό καιρό. Λασποθήκαμε εδώ πέρα στο Dubai. Και πάμε εδώ έτσι με τα χειροφρενά μας. Και τελειώνει η πίστα. Αν θα τελειώσουμε κι εμείς. Με τον drift εδώ στην άκρη δεν πήγε καλά. Ακουμπήσαμε έξω. Ναι, μας νίκησε πάλι το φάντασμά μας, παιδιά. Δεν το βάζω κάτω παρόλα αυτά. Θα παίξουμε σε καλό καιρό αυτή τη φορά. Να προσπαθήσω να νικήσω το φάντασμά μου. Δεν γίνεται. Ίδια πίστα, καλύτερος καιρός. Και λέτε να δοκιμάσω και την κάμερα από μέσα. Μήπως πάει καλύτερα αυτό το πράγμα, θα δείξει. Εν τω μεταξύ λέγεται Safari Rally Kenya και καταλαβαίνω γιατί είναι Safari, έτσι. Μιλάμε, μόνο ζώα δεν είδαμε μέσα στη ζούγκλα. Λοιπόν, θα παίξουμε με αυτή την κάμερα. Πολύ καλύτερα. Όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Πάμε να δούμε. Έχει κι άλλο ήχο όταν το ακούσα από μέσα. Για να δούμε.
to right 6 titans over jump 100. Oh. And left 6 break jump. Πρέπει να προσέχουμε, αν θυμάστε, έχει κάτι σαμαράκια εδώ στο τέλος. Αυτά εδώ μπορεί να σε στείλουν έξω, τελείως. Οχοχοχο. Να, βοήθεια! Restart, παιδιά, να πάμε μια καλή. Με το αμάξι έξω, τελευταία προσπάθεια. Και όπως πάει, δεν πειράζει. Θα βάλω το καλύτερο με αυτό. Δεν παίζουμε για πάντα εδώ πέρα. Εδώ θέλει όσο περισσότερο απόσταση κερδίσω το φάντασμα, όλο και καλύτερα θα πάει. Ωραία, λίγο φρένο εδώ πέρα για να μην μας πάρει τελείως ψηλά. Και ανάποδα τιμόνια και τα κρατήσαμε μέσα, μια χαρά. Ωραία, το φάντασμα λογικά κάπου εδώ από ό,τι θυμάμαι κάνει άλμα, λες και παίζει GTA με τη Zandorno. Και εμείς εδώ έχουμε κερδίσει. Παίζουμε πολύ καλύτερα, παιδιά, έχω πάρει το κολάι. Εδώ λίγο φρένο γιατί πρέπει να βγούμε μέσα. Χειρόφρενο. Πω. Ωραίος ήχος έχει το παιχνίδι. Αυτό το δίνω, παιδιά, από αίσθηση και στο χειριστήριο και ο ήχος. Όλα πολύ καλά. Γενικά αυτό το παιχνίδι αποκτάει πολύ περισσότερο νόημα όταν παίζουμε κανονικά. Career, να το ευχαριστηθείς, να όλα τα, ό,τι έχει το παιχνίδι να τα πάρεις. Εδώ πέρα είχε νερό πριν, που έχει φυλακούβα. Δεν μπορείς να καζώσεις εδώ πέρα, παιδιά, είναι γεμάτο στροφή. Σας λέω, μέσα στη ζούγκλα. Στο τέλος θα βγούμε μέσα σε καμιά καλύβα του Survivor και θα βρούμε τον πελά μας. Τελευταία στροφή. Εδώ πέρα. Όχι, έχουμε ακόμα. Άραγε, πόσο πίσω έχω αφήσει τον εαυτό μου. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Εδώ είναι το τερματισμός και νομίζω νίκησα τον εαυτό μου για άλλη μια φορά. Ξεπερνάω τα όρια. Προφανώς και αν ξαναπαίζουμε και ξαναπαίζουμε, τώρα θα παίξουμε το τωρινό φάντασμα του εαυτού μου. Πάντα παίζουμε το καλύτερο χρόνο ουσιαστικά. Και πάμε continue. Για να σας πω αυτό που σας έλεγα, το καλύτερο πράγμα είναι να παίξετε εδώ που λέει καριέρα, solo καριέρα. Ξεκινάς ένα σλοτάκι, βάζεις όνομα, εθνικότητα, αμαξάκια εδώ, ξεκλειδώνεις πράγματα και πάνε όλα πάρα πολύ καλύτερα. Εμείς είδαμε απλά τα mechanics του παιχνιδιού μέσα από το quick play. Και γενικά να μην ξεχνάμε και το online, έτσι. Και κάπου εδώ νομίζω πως είδαμε αρκετά από το παιχνίδι. Να ενημερώσω ότι παίζαμε το WRC το 10. Δεν ξέρω αν έχει βγει και πιο καινούργιο προφανώς. Λίγο πολύ δεν αλλάζουν οι τίτλοι μεταξύ τους και γι' αυτό αποφάσισα να παίξω αυτό το παιχνίδι. Άντε να το κάνουμε τελείως skip. Απλά ανανεώνουν τα πραγματάκια που έχουν μέσα στο παιχνίδι. Κάνουν βελτιώσεις κοινώς. Οπότε θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να σας πάντα καλά. Bye bye.